Κύριε Κυρίτση, είπαμε πριν, κύριε Κυρίτση, για τον κίνδυνο προβοκάτσιας. Υπάρχουν κάποια τέτοια σκηνικά που έχουν στηθεί. Εσείς, βέβαια, ως ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, το βλέπετε ως γενικευμένη αντίληψη και πολιτική της κυβέρνησης αυτό. Τα ακροδεξιά, δηλαδή, στοιχεία που έχουν εμφανιστεί εκεί. Είναι έτσι τα πράγματα ή είναι μια προσέγγιση τέλος πάντων κάποιων κύκλων? Δεν ξέρω, θα σας παραπέμψω στο κύριο άρθρο της Καθημερινής, το προχθεσινό, το οποίο σημερίζεται τις ίδιες ακριβώς ανησυχίες. Αλλά ήθελα να πω ότι από την αρχή του φθινοπόρου προειδοποιούσαμε την κυβέρνηση ότι η πολιτική κατευνασμού απέναντι στον Ερντογάν δεν στέλνει το σωστό μήνυμα. Λίγους μήνες μετά είδαμε τα αποτελέσματα. Θυμάστε, ακόμα και ο κύριος Πέτσας που είχε βγει και είχε πει γιατί δεν θέτουμε στον Ερντογάν τα διάφορα ζητήματα και μήπως το εκμεταλλευτεί στο προσφυγικό. Mm-hmm. Και τα ζητήματα δεν θέσαμε και ο Ερντογάν το εκμεταλλεύεται. Εσείς όμως, κύριε Κυρίτση, δηλώσατε πριν από μερικές ημέρες ότι η κυβέρνηση και η Ελλάδα στην πραγματικότητα σκηνοθετεί ένα πόλεμο στον Εύρο. Επιμένετε μετά από όλα όσα έχουμε δει εδώ και 10 μέρες. Δεν έχουμε πόλεμο. Έχουμε μια επιχείρηση από την τουρκική πλευρά, ενορχιστρωμένη από το τουρκικό κράτος και παρακράτος, προκειμένου να πιέσει την Ελλάδα, κυρίως επί του ηθικού, όπως πολύ σωστά παρατήρησε και ο κύριος Φίλης. Και έχουμε από την ελληνική πλευρά έναν χειρισμό, ο οποίος στα μεν σύνορα, εκ των πραγμάτων, εφόσον γίνεται τέτοιος αναβρασμός, θα υπάρχει ένας χειρισμός, αλλά δεν βλέπουμε από εκεί και πέρα να γίνονται πράγματα. Δεν ξέρω καν αν έχει κληθεί. Δεν ξέρω καν αν έχει κληθεί ο Τούρκος πρέσβης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν ζητάμε καμία κύρωση. Εγώ καταλαβαίνω ότι ανασκευάζεται πάντως τη δήλωση. Ούτε ανασκευάζω. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί όντως ήταν απαράδεκτη η δήλωση. Λέω ποιο είναι το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι ότι στείνεται όλη αυτή η επιχείρηση από την πλευρά της Τουρκίας στον Εύρο, γίνεται όποιος χειρισμός γίνεται, υπάρχει το επικίνδυνο του να έχουν συρρεύσει στον Εύρο διάφορες. Εσείς γιατί επικίνδυνες εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης, να απέναντι. Απέναντι είναι η Τουρκία. Η Τουρκία είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, δεν είναι η Ελλάδα. Ναι, και βλέπουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για το θέμα αυτό, δεν ζητάει κυρώσεις. Δεν ζητάει κυρώσεις, δεν ζητάει σύνοδο κορυφής. Έχει σήμερα είναι στη Μέρκελ. Έχει κάνει επαφές με τους πάντες. Ναι. Έφερε την ηγεσία της Ευρώπης εδώ. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Δηλαδή, εσείς τι θέλετε ακριβώς να κάνει? Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ο κύριος Τσίπρας θα κάνει. Καμία κύρωση. Ο κύριος Τσίπρας δεν κύρωση... θα κάνει. Τι θα κάνει? Άλλο. Δεν έχουμε ο ίδιος ακούσε τι είπε. Δεν έχουμε σύρρεση. Μήπως είστε εκτός γραμμής, δεν ξέρω. Αν είχαμε ο κύριος Τσίπρας είπε θα έκλεινα τα σύνορα κι εγώ. Και καλά έκανε, είπε η κυβέρνηση. Και αλλά δεν θα ακούγαμε τραγούδια της Βέμπο. Να μην βάλουμε τραγούδια της Βέμπο. Αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, θα έπρεπε να κλείσουν τα σύνορα, κύριε Κυρίτση? Εάν οποιαδήποτε κυβέρνηση αντιμετωπίζει μία προσπάθεια οργανωμένη από άλλη χώρα, από το κράτος και το παρακράτος, ομαδικής εισόδου στα σύνορα, πρέπει να λάβει μέτρα. Μάλιστα. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε, το ζήτημα δεν θα παιχτεί στον Εύρο. Και τα λέγατε προηγουμένως και μόνοι σας. Λοιπόν, η ελληνική κυβέρνηση για αυτό το πράγμα δεν κάνει τίποτα εκτός από 2-3 tweet που έχει ανταλλάξει ο κύριος Δένδιας με τον ομόλογό του. Καμία άλλη κίνηση δεν έχουμε κάνει. Θα κάνει κάτι σήμερα ο Μητσοτάκης με τη Μέρκελ? Δεν το γνωρίζουμε. Θα ζητήσει τον κύριο Τσίπρα, σύνοδο κορυφής. Δεν το ξέρουμε. Που είχε χάσει και τις φακέλους. Θα ζητήσει κάποιες κυρώσεις. Δεν το ξέρουμε.